Είμαστε στο Γεννηματάς, είμαστε μαζί με την κυρία Γεωργία Φίλιππα, είναι παθολόγος εδώ στο νοσοκομείο. Μία ακόμη εφημερία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε λίγη ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία είναι στην αναμονή να εξεταστούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει, έχουμε πάνω από 60 εισαγωγές COVID, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Φίλιππα, και πάνω από 100 κοινούς ασθενείς. Για πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση, γιατί από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν και ράτσα και έλλειψη κρεβατιών μεθ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες εφημερίες. Mm-hmm. Είναι μια εφημερία πάρα πολύ δύσκολη. Εξακολουθεί να είναι, γιατί θα αργήσει να κλείσει από ό,τι φαίνεται. Τα νούμερα είναι τα εξής. 61 εισαγωγές προς το παρόν στο COVID. Όλα τα κρεβάτια και τα 190, με εξαίρεση ελάχιστα γύρω στα 10, έχουν γεμίσει. Και μετράμε και 133 εισαγωγές στις υπόλοιπες κλινικές. Αυτή τη στιγμή το παθολογικό έχει πάνω από 35 εισαγωγές. Και δεν υπάρχει κρεβάτι στο νοσοκομείο, ούτε για δείγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και όλα αυτά έχουν σήμερα το βράδυ, έτσι. Όλα αυτά σήμερα το βράδυ, κυρία Φίλιππα. Όλα αυτά από χθες το πρωί. Από χθες το βράδυ έχουμε ξεκινήσει και ψάχνουμε κρεβάτια και ράτζα σε όλο το νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε όροφο και σε οποιαδήποτε κλινική. Έχετε και διασωληνωμένους εκτός. Έχει βάλει εισαγωγή. Έχουμε διασωληνωμένους 10 ασθενείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλο το νοσοκομείο. Εκτός μονάδα εντατικής θεραπείας, και η τελευταία ενημέρωση από την πλατφόρμα του ΕΚΑΒ είναι ότι πάνω από 110 ασθενείς περιμένουν για να βρουν μονάδα εντατικής θεραπείας. 110! Πού, σε όλη την Αθήνα είναι ο ίδιος. Στο λεκανοπέδιο. Σε όλη την Αθήνα. Σε όλη την Αθήνα, Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας. Εκτός μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετράμε ήδη νεκρούς, να το πούμε και αυτό, διασωληνωμένων που δεν προλαβαίνουν να βρουν κρεβάτι. Εμείς διαψεύδουμε, γιατί είμαστε και αυτόπτες και αυτοί κοημάρτυρες μιας πραγματικότητας, τα λεγόμενα της κυβέρνησης που λένε ότι οι διασωληνωμένοι βρίσκουν αμέσως κρεβάτι. Ας μπει κάποιος στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ και θα δείτε ότι από τις αρχές Μαρτίου υπάρχει περιστατικό που περιμένει να βρει κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχές Μαρτίου. Και πρέπει κάποιος. Δηλαδή ένα μήνα. Από 5 Μαρτίου, από 5 Τρίτου συγκεκριμένα. Πάνω από 55 ασθενείς διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιμένουν πάνω από 3-24 ώρα για να βρουν κρεβάτι. Εσείς, κυρία Φίλιππα, σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο Γεννηματάς είχατε άνθρωπο που ήταν εκτός μεθ διασωληνωμένος και κατέληξε. Ναι, φυσικά. Είχαμε άνθρωπο που ήταν εκτός μεθ και κατέληξε, όχι έναν μόνο, δύο-τρεις μπορεί λέω, να είναι αυτές και παραπάνω, αυτό είναι δυναμικό και αλλάζει τις ημέρες, στιγμή. Αυτό λέω. Κυρία, αυτές τις ημέρες. Κυρία Φίλιππα. Αυτές τις ημέρες, φυσικά, αυτές τις ημέρες. Κατέληξε επειδή δεν μπορούσε να του δοθεί η σωστή βοήθεια, να... λέτε, επειδή... ήταν διασωληνωμένος. Δηλαδή αν ήταν μέσα στη μέθ ο άνθρωπος θα γλίτωνε. Ένας διασωληνωμένος. Σίγουρα, αν ήταν μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, θα είχε περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή. Θα είχε εξειδικευμένη παρακολούθηση από εντατικολόγους, γιατρούς εξειδικευμένους, και όχι παρακολούθηση από παθολόγους που καταλήγουν στα COVID περιστατικά δύο επιμελητές να είναι υπεύθυνοι για 140 περιστατικά. Μαζί με τα 10 διασωληνωμένα. Καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα παροχής υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλή, με ένα προσωπικό που είναι πολύ εξουθενωμένο, γιατί δεδομένου ότι δουλεύουμε από τον Οκτώβρη με αναστολή αδειών και ρεπό, και η ασφάλεια των ασθενών και η ασφάλεια η δική μας κρέμεται από μία τρίχα. Κρούμε για πολλωστή φορά τον κόδωνα του κινδύνου και αναρωτιόμαστε τι άλλο περιμένουν να γίνει για να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Τι άλλο περιμένουν να γίνει για να επιτάξουν τον ιδιωτικό τομέα. Να κάνουν μονάδες. Σε λίγα χιλιόμετρα από το Γεννηματάς υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά κέντρα με αξιολογότατους συναδέλφους και θέλουμε να επιταχθούν. Να επιταχθούν, να μπουν στον κρατικό σχεδιασμό και τα κτίρια και οι μονάδες και τα κρεβάτια και οι εργαζόμενοι από τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα. Και τι άλλο περιμένουν να κάνουν για να φέρουν κόσμο. Εμείς, κυρία Φίλιππα, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς, κυρία Φίλιππα, κάθε μέρα είμαστε έξω από τα νοσοκομεία που εφημερεύουν για να δείχνουμε την πραγματική κατάσταση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε και μιλήσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Να είστε καλά.